ναυαγή προσπάθεια εξώδικης διευθέτησης των κατόχων αξιογράφων. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φίβος Μαυροβουνιώτης, μιλώντας ύστερα από συνάντηση που είχε σήμερα αντιπροσωπεία του Συνδέσμου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Πρόσθεσε ότι όπως φαίνεται θα ακολουθηθεί μια δικαστική διαδικασία, αφού η εξώδικη διευθέτηση θα είχε προβλήματα. Έτσι, ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του και οι υπουργοί αποφάσισαν να οδηγηθούμε σε επαρχιακά δικαστήρια. Κάποια στιγμή, όταν θα φτάσει η ώρα που θα αποδειχθεί ότι κάποιοι έχουν εξαπατηθεί με βάση τα πορίσματα, με βάση τα γεγονότα, τότε θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο, το οποίο θα οδηγήσει στον προσπάθεια εξέβρεσης πόρων, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Ωστόσο και η προσπάθεια αποζημιώσεων συναντά τεράστια προβλήματα, καθώς για την πρώην Λαϊκή υπάρχει σοβαρό θέμα μετά την διάλυσή της. Ενώ όσον αφορά την Τράπεζα Κύπρου, ο κ. Μαυροβουνιώτης αναγνώρισε επίσης ότι είναι δύσκολο να βρεθούν τα χρήματα, καθώς η τράπεζα αγωνίζεται να επιβιώσει και να αντεπεξέλθει στα προβλήματά της.